θεωρώ ότι η ΠΕΔ θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Η ΠΕΔ θα πρέπει να συνθέτει. Θα πρέπει να προσθέτει, να πολλαπλασιάζει και να μην διαιρεί. Η ΠΕΔ νομίζω ότι πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Δήμων, των Δημάρχων, αλλά παράλληλα να έχει και μια αγαστή συνεργασία με το δεύτερο βαθμό. Μέχρι σήμερα δεν έγινε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω ότι έγινε πριν, εγώ λέω ότι από εδώ και πέρα πώς πρέπει να κινηθούμε. Βεβαίως όταν ασκείς εξουσία κάνεις και λάθη. Θεωρώ και πιστεύω ότι αν με επιλέξουν οι συνάδελφοί μου για αυτήν εκεί τη θέση, που οποία θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητική θέση, θα δώσω έναν άλλον αέρα στην ΠΕΔ και θα ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Η ΠΕΔ θα πρέπει να είναι και ένας χώρος όπου θα μπορούν να στέλνουν πληροφορίες στους Δήμους και σε νομικά θέματα και σε οικονομικά θέματα και σε θέματα προγραμμάτων, πράγμα που τώρα αυτά τα χρόνια δεν έγινε. Ίσως γιατί πιθανόν να μην το βάλαμε στις πρώτες προτεραιότητες. Νομίζω όμως ότι για τους νέους δημάρχους, αλλά και για τους μεγαλύτερους και τους παλιότερους, με περισσότερες θητείες εννοώ, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Το έζησα στα πρώτα 3 χρόνια, 3,5 ως δήμαρχος, και μου έλειπαν πάρα πολλά στοιχεία. Θέλεις ένα θέμα να λύσεις, δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις την ικανότητα. Κάπου πρέπει να τρέξεις να βρεις και να πάρεις πληροφορίες. Εμείς μέχρι σήμερα παίρνουμε κάποιον άλλο συνάδελφο δήμαρχο και τον ρωτάμε πώς το έχει αντιμετωπίσει. Βεβαίως θα πρέπει να δοθεί και μια λύση με θέματα, με μια τράπεζα πληροφοριών, η επίτροπη, ο καθένας κάνει ό,τι του έρθει. Δηλαδή, ένα θέμα που μπορεί να υπογραφεί στην Τρίπολη να μην υπογράφεται στο Άργος ή να υπογράφεται στην Κορίνθο και να μην υπογράφεται στην Καλαμάτα. Οι επίτροποι θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει προδεδικασμένο υποθέσεων και θα πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει, παντού με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω ότι η ΠΕΔ θα μπει σε μια άλλη ρότα και αυτό θα είναι προς όφελος των Δήμων, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Δήμαρχος μίλησε επίσης και για το έργο ανάπλασης του κέντρου του Άργους. Ένα τεράστιο έργο, όχι μόνο προς το μέγεθος της τιμής και των χρημάτων, των ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, αλλά ως προς τη σημασία που έχει για την πόλη του Άργους και βέβαια για την πρωτεύουσα του Μεγάλου Δήμου Άργους Μυκηνών. Για μας αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα αναδείξει την πόλη μας. Γίνεται μια ανάπλαση σε έκταση 40.000 τετραγωνικά μέτρα, 40 στρέμματα, στο κέντρο της πόλης. Θεωρώ ότι αυτό το έργο, εκτός ότι το περιμένουν όλοι, θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη του τουρισμού, θα γίνει προορισμός η πόλη μας. Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, και αυτό περιμένουμε, αυτό επιθυμούμε. Από εκεί και πέρα, να πάνε όλα καλά, να τελειώσουν ομαλά. Όχι βέβαια, αυτό έχει ορίζοντα ένα χρόνο η κατασκευή του. Είναι 8 μήνες και πιστεύω ότι με κάποια παράταση ένα οριζόντιο έργο είναι, δεν χτίζουμε. Άλλωστε στο Άργος δεν θα τολμήσει κανένας να σκάψει πάνω από 20-30 πόντους, γιατί αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα της αρχαιολογίας είναι εντονότατο, άρα η μελέτη όλη τα έχει λάβει υπόψη της αυτά και θα είναι κάτι που θα γίνει στην επιφάνεια. Θεωρώ ότι θα τελειώσει, πιστεύω ότι θα αρχίσει κοντά στα Χριστούγεννα και θα τελειώσει περίπου του χρόνου, την Χριστούγεννα, Ιανουάριο, κάπου εκεί. Ο κύριος Καμπόσος αναφέρθηκε και στη δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου στην Τρίπολη. Θα σας πω κάτι. Όπου πηγαίνει ο κόσμος υπάρχουν χρήματα. Οι μιλιταριστές μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι σταθμοί φέρνουν χρήμα, φέρνουν κόσμο, μεταφέρουν ανθρώπους. Είναι το ζητούμενό μας. Αν σκεφτείτε ότι όλη η Ελλάδα έχει 20 εκατομμύρια τουρίστες και έχει μόνο η Ρώμη 20 εκατομμύρια τουρίστες, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως κάποιοι άνθρωποι με λιγότερη και πιο μικρή ιστορία από εμάς πουλάνε το προϊόν αυτό και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Η Ιταλία σε κάθε πόλη έχει 2 και 3 αεροδρόμια. Εμείς ταλαιπωρούμεθα με ένα αεροδρόμιο, το οποίο το έχουν οι Γερμανοί, δεν επιτρέπουν γύρω να μπει ένα άλλο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή αυτά λοιπόν τα τσιφλίκια πρέπει να τελειώσουν. Κάποια στιγμή η Ελλάδα θα σηκώσει το κεφάλι της και βεβαίως εμείς είμαστε για αυτό το λόγο εδώ, να δώσουμε τη μάχη όπου χρειάζεται. Χαιρετίζω αυτή την πρόταση. Πιστεύω ότι είναι θετική να συνεχιστούν και άλλα αεροδρόμια στην πατρίδα μας, να μεταφέρουν κόσμο και η ευημερία μέσω του τουρισμού, που είναι αν θέλετε η βαριά μας βιομηχανία, κάποια στιγμή να μας δώσει διεξόδους από την οικονομική κρίση που περνάμε. Για μία ακόμα φορά στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς ως Δήμος να κάνουμε ενημέρωση, σήμερα πράσαμε και η Οικονομική Επιτροπή ανάθεση για την ολοκληρωμένη διαχείριση με 65 ευρώ τον τόνο μαζί με ΦΠΑ, να κατασκήσουμε πλέον το
το τρίπτυχο, το οποίο είναι κέντρο διαλογής, υποστοποιητής και θεματοποιητής που ήδη υπάρχει. Δηλαδή εφαρμόζουμε την έκθεση της ΜΠΕ που είχαμε πάρει από το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν περίπου ένα χρόνο. Διότι πραγματικά εκδικάσαμε πολλές ασφαλιστικά μέτρα που μας κάνανε ως Δήμος, ξέρω να το πω, είναι σημασία τα δικαστήρια. Είχαμε ασφαλιστικά μέτρα, κάτι της περιοχής. Πήραμε αναβολή. Εμείς, αλλά και η Καλαμάδα και κάποιοι άλλοι Δήμοι, δεν έχουμε καλά. Εδώ και χρόνια κλεισμένους, είτε με δικαστήρια είτε με αποφάσεις του κράτους. Πήραμε αναβολή, άρα τον αναγκαστήκαμε και πήγαμε στην άμεση διαδικασία των 90 ημερών, που είναι η ανάθεση που κάναμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 65 ευρώ τον τόνο μαζί με το ΦΠΑ, για την ολοκληρωμένη διαχείριση το τρίπτυχο σε εταιρεία που πήραμε προσφορά, που έχει την επιλέγχτη τεχνογνωσία, η οποία κάνει αυτή το τρίπτυχο. Που δουλεύει και στην, κάτω στην Σκάλα Λακωνίας, που δουλεύει και στην Καλαμάτα. Το Δρυφιάτι, δηλαδή. Ναι, ένα αντίστοιχη διαδικασία διαχείρισης που προβλέπει, που έχει το ΒΔΑΗ, δηλαδή τον Διαλογία. Δικός του. Όλα δικά μου. Σε ένα φαινόμενο. Ναι, μπαλοποιητή μόνο έχουμε εμείς. Το κομποστοποιητή και το υπόλοιπο να φεύγει και να πηγαίνει εκεί που ορίζει η έκθεση της ΜΠΕ. Έχει προσδιορίζεται στην έκθεση του ΜΠΕ που πάει. Το 24 πάει το Αθηνικό Σπαραδείο. Πάει, δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι. Απλά για να το ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Περιφερειακά δεν υπάρχει ακόμα καμία εξέλιξη πέρα από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Απλά τρέχουμε τώρα όλοι, ο καθένας ξεχωριστά, για να μπορέσει να κρατηθεί όρθιος, γιατί πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ποινικών ευθυνών. Πέρα σαν να την τοποθέτηση του Δημήτρη σχετικά με αυτό που γίνει στην Καλαμάδα, στον Ευρώτα και κάνω. Εμείς κάναμε μια σύμβαση με το ΤΕΙ να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Την έστειλαν για, αν και δεν ήταν στα όρια, στο ελεγκτικό συνέδριο για έγκριση της προγραμματικής. Και με ένα σκεπτικό αρχικά ότι υποκρύπτει αναθέσει, παρόλο που είπαμε ότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχουμε τα ίδια όρια, δηλαδή ότι ό,τι είναι πάνω από το όριο της ανάθεσης πρέπει να γίνεται δημοπρασία, γιατί ουσιαστικά και εκεί θα γινόταν μια μίσθωση μηχανημάτων, έτσι, για να δουλέψουν. Το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να εγκρίνει, κολλείεται να εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το σκεπτικό ότι αυτή η διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με το μεγάλο διαγωνισμό. Δεν το έχουμε το πήραμε προχειρογραμμένο για να δούμε αν η καινούργια δημοτική αρχή έτσι θέλει να το προσβάλλει, να μην έχουμε προβλήματα προθεσμιών κτλ. Εσύ το έστειλε για έλεγχο, δεν είναι δίκαιο. Το έστειλα για έλεγχο διπλωματική, εγκρίσεις κανονικά κτλ. Και κολλείεται να το υπογράψει με το σκεπτικό και αυτό. Εγώ αισθάνομαι υπερήφανο, ειλικρινά, ότι στα χρόνια που ήμουνα ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης, και εισηγήθηκα προτάσεις και τις αποφάσεις τις ομόφωνες που πήραμε για την επίλυση του προβλήματος, εγώ τις πάλεψα να υλοποιηθούν με όλες μου τις δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα. Με κόστος για την πόλη την οποία εκπροσωπώ. Αποδεδειγμένα. Η λύση ήταν αυτή που ψηφίσαμε, να μας βοηθήσει το Υπουργείο ώστε να κάνουμε προσωρινές μονάδες. Δεν τελεσφόρησε. Η κατάσταση είναι αδιέξοδη. Ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται πρόστιμα και διαβάσατε και τον νόμο ότι τα πρόστιμα θα πέσουν επί των κεφαλών των Δήμων. Πρώτα. Και των περιφερειών ακολούθως. Μπήκαμε στην Τρίπολη και είδα τη δραματική κατάσταση. Αυτό θα υπάρξει σε λίγο καιρό παντού. Χωματερές μαζί με κατακράτηση των ΚΑΠ κεντρικά, απλήρωτους υπαλλήλους. Και ξέρετε ποιοι θα φταίνε, οι Δήμαρχοι. Αυτοί θα φταίνε. Όταν μια πόλη γεμίζει σκουπίδια, άσχετο αν είναι ο Σμυρνιώτης που έχασε τις εκλογές γι' αυτό, χωρίς να φταίει, ή είναι ο Παυλής που ζει το δράμα που ζούσε ο Σμυρνιώτης για το λαό, αυτοί οι δύο θα φταίνε. Ούτε ο Περιφερειάρχης, ούτε η κεντρική εξουσία. Μας ρίχνουν τις ευθύνες. Το έζησα για χρόνια εγώ που δεν τους έχω πλέον ανάγκη.
Κανένα. Έχουν μπει τα πράγματα σε μία σειρά. Είμαι υπερήφανος που ύστερα από μία σειρά διώξεων σε πανελλήνιο επίπεδο είμαστε εξαιρετικά, για να μην πρώτη στην πρώτη πεντάδα. Ήδη γίνονται τα πρώτα κυπάρια από κόμποστα από τα σκουπίδια στην πόλη και φυτεύονται μόνοι μας. Πρέπει μόνοι σας να κινηθείτε. Πρέπει να ακουμπήσουμε ο ένας τον άλλον για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή παίζανε διάφοροι για προσωπική προβολή. Τι θα γίνει? Αδιέξοδο. Και για το αδιέξοδο θα φταίνε οι δήμαρχοι. Η δική μου προτροπή είναι να υπάρξει μία συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, όπου το πρόβλημα το έχουν οι μικροί δήμοι, διότι οι μεγάλοι έχουν, όπως είμαι εγώ, συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι έχουν τον κρίσιμο όγκο των σκουπιδιών, άρα είναι ελκυστικοί στους διαγωνισμούς που θα κάνουν με τις εταιρείες. Οι μικρότεροι δήμοι πρέπει να έρθουν σε μία συνεννόηση.